We are here today with Commissioner Damanaki with television crews from Switzerland, France and Germany. All of them are making a program about Commissioner Damanaki. One of them is going to be a program of 45 minutes. The other one is going to be a program about sustainable fisheries. And what they really want to see is and listen to the problems of local fishermen and speak with the fishermen directly. And this is a unique opportunity to have this. Because normally when she is in meetings or meeting with other ministers, these are ministers, these are official meeting rooms, official people, and this is a unique chance for the Swiss television, the German television and the French television to see real fishermen and an interaction between the commissioner with these fishermen. So this is a very unique opportunity, and what is of course special, that the weather, even if it's December, is so magnificent that for these people and for their images, they all came from the cold winter this morning, you must understand. For them it's like images in the summer, and with this light in December it's one of the most unique occasions to do such a thing. So it's very successful. So anyway, I have to persuade them and ask for their support. It's not always easy, and I have to say that we have different people in the town. The town is not just one voice. There are different member states there, different governments, different political aspects. So we have to cooperate. And afterwards, we need a qualified majority to do this. Many fish, aquaculture, but not fish. But why so many more mushrooms? Well, I think that we can help together. The seafood from the sea will be always something important and always something preferable, and maybe this product will have a better price for something. But also agriculture can give us healthy food and sure alternative, and can give us the margin to have less pressure to our resources. So, δεν είναι ψάρι, μα καταστροφή του αιώνα. Ένα παράδειγμα που έκανε ο κύριος Μανώνο. Αυτό το ψάρια στον αφρό και όλοι οι ίδιοι από το πάνε. Ναι, αλλά και εκεί υπάρχουν κάτι κανόνες, παιδιά. Τίποτα δεν είναι. Δεν είναι κακό να είναι κανείς ξέρα το φεγγάρι. Αλλά το να πιάνει κάθε μέρα, όπως είπε ο κύριος, τα πουλάει κανονικά. Θα πάει στον έμπορα κανονικά όπως θα πάω και εγώ. Εδώ το θέμα είναι για να μάθει να δουλεύει. Εγώ έχω ένα πράγμα. Να πιεστεί το κράτος, το δικό μας το κράτος, το δική μας κυβέρνηση, να εφαρμόσει το κανονικό αυτό που υπάρχει. Αυτό είναι το ζητούμε. Δηλαδή το να μπει τάξη θα είναι όφελο σε όλους. Προς όλους. Προς όλους. Θα είναι προς όλους. Δεν είναι μόνο για την επιτροπή. Δεν υπάρχει μέλλον. Και πρέπει να μπουν και να μπει τέρμα και σε αυτό το καθεστώς. Πάντως, κυρία Δαμανάκη, να ξέρετε την αλήθεια, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι σας λένε, τι στοιχεία. Άμα σας πάω αυτή τη στιγμή έξω με τους κύριους και πετάξουμε τρεις σαρδέλες, θα δείτε δισεκατομμύρια των. Έτσι, έτσι όπως θα λέει ο κύριος. Τώρα, άμα θέλετε, δεσμεύομαι, οπουδήποτε να πάμε να πετάξουμε ένα ψάρι, θα έρθουν 3.000 τόνοι. Εγώ ψαρεύω με ένα γκίθρι. Πόσα ψάρια να πιάσω. Δύο, τρεις. Καν πεινάνε. Καν δεν πεινάνε, δεν θα πιάσω κανένα. Να, πούμε, να μιλάμε για εκατοντάδες τόνους να έχουν τα υπόλοιπα τα κράτη. Και τα κλουβιά να έχουν. Ποια είναι τα προβλήματα του κλάδου? Τα προβλήματα του κλάδου είναι η βιωσιμότητα την οποία έχει πλέον ο κλάδος να επιτύχει, γιατί εάν συνεχίσουμε με την ίδια πολιτική αλίας δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα στον αγιευτικό κλάδο, ούτε στα ηχθειαποθέματα, ούτε στα οικοσυστήματα. Η χώρα μας έχει σοβαρό πρόβλημα με την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών και των εθνικών νόμων. Δεν εφαρμόζει τίποτα από αυτά, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα να είναι ανεξένικη. Εκείνο το οποίο στρατηγικά λείπει από τη χώρα μας και είναι το πιο σημαντικό σημείο, είναι ότι η χώρα μας δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα εθνική αγιευτική στρατηγική. Δεν μπορούσε δηλαδή να διεκδικήσει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο αυτά που πραγματικά δικαιούνται. Για το λόγο αυτό έχουμε μείνει σημαντικά πίσω και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μέτρα διαχείρισης και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους φόρους και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις. Το επάγγελμα του ψαρά στη χώρα μας γερνάει μέρα με την ημέρα. Ναι, δεν μπαίνω στο επάγγελμα γιατί είναι αποτρεπτικό. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε μια σαφή χωροθέτηση των αγιευτικών εργαλείων. Να ξέρουμε πού θα δουλεύει ο καθένας, σε ποιο σημείο θα εργάζεται και ποιο κομμάτι της πίτας
ο κάθε κλάδος, ο κάθε τομέας θα έχει. Για το λόγο αυτό πιστεύουμε και ελπίζουμε και παρεμβαίνουμε συνεχώς να έχουμε αυτή τη χωροθέτηση για τα αλληλευτικά εργαλεία, να αποκτήσουμε εθνική αλληλευτική στρατηγική. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Ακόμα και σήμερα κάτω από αυτές τις συνθήκες της ύφεσης που ζούμε, την ώρα που ο κλάδος συρρυκνώνεται, κανείς δεν δείχνει πρόθυμος για να εφαρμόσουμε, να φτιάξουμε για τη χώρα μας αυτό που λέγεται εθνική αλληλευτική στρατηγική. Ελπίζουμε πραγματικά ότι με την βοήθεια της Μαρίας Δαμανάκη, η οποία σηματοδοτεί αυτή τη στιγμή και την αλληλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι θα φτιάξουμε πράγματα τα οποία πραγματικά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Ελπίζουμε ότι οι παρεμβάσεις της και για τα μέτρα διαχείρισης και για τα μέτρα διατήρησης, αλλά και στα διαστατικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις, θα είναι καταλυτικές. Εμείς θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι θάλασσες αυτές, οι ελληνικές θάλασσες, θα έχουν και για τα επόμενα χρόνια να δίνουν. Και για να έχουν και να δίνουν και στα παιδιά μας, για να είναι πραγματικά ένας χώρος που θα προσελκύει τους Έλληνες, θα πρέπει να τις προσέξουμε, θα πρέπει να τις σεβαστούμε, θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναγεννηθούν πάλι. Αυτό θα γίνει μόνο αν υπάρξουν κανόνες και αν εφαρμοστούν ισότιμα από όλους.